Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Θέλουμε να σε βλέπουμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ, δεν είχα τι να κάνω σήμερα. Έσπαγα το κεφάλι μου, βαριόμουν. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Σου λυπάμαι. Για να γυρίσω το μας, για να μην νιώθω άσχημα και μόνος. Ευχαριστώ. Μαζί δεν περνάμε καλύτερα. Τέλεια. Θα αναρωτιέται τώρα ο κόσμος. Τον έχουμε συνηθίσει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Θα κοιτάτε ημερολόγιο. Είναι σαν το χάπι και ο Θέμος. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα σήμερα? Και σκεσέ. Και σκεσέ. Βουλευού, Παρασκευή. Θα πάτε που θα πάτε. Στον Άγιο. Ολαλά. Ολαλά. Ό,τι ξέρω. Στον Άγιο. Δεν είναι. Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Μου το πάτε πάρα πολλές φορές. Καλή γλώσσα αυτή. Και δεν μπορώ να έρθω. Οπότε με παρακαλέσατε να έρθω σήμερα. Και εγώ δεν σας χαλάω ποτέ χατήρι. Δεν σε παρακαλέσαμε. Ούτε με σου χαλάμε χατήρι. Σου είπαμε θέλεστε Μάκο να έρθει σήμερα και λες εσύ και βέβαια παιδιά. Μου το πάτε γενικά και εγώ δεν χαλάω ποτέ αντίρρηση. Δεν χαλάω ποτέ αντίρρηση. Δεν χαλάω αντίρρηση. Καλά χατήρι. Αντίρρηση δεν φέρνει. Το παιδί σου ένα. Αλλά ο κόσμος ξέρει και ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, η φωνή της λογικής λέει πείτε μας τι θα δείξουμε σήμερα. Μανιτάρια σωτέ. Μανιτάρια σωτέ. Λοιπόν, μανιταράκι το οποίο θα το συνδυάσουμε με παρμεζάνα, το οποίο θα την ψήσουμε και θα την τραγανίσουμε. Κάνουμε λίγο τραγανί. Ακούγεται δύσκολο. Το έχουμε ξανακούσει το μανιτάρι σωτέ. Το έχουμε δοκιμάσει σε κάτι γάμους που μας καλούν εκεί, που είναι έτσι λίγο. Στους γάμους που σου καλούν, λεβέντι μου τρώτε. Στο μπουφέ έχει. Ένα σωτέ το έχει. Εγώ μόνο γαμοπύλα θα μου έχουν δώσει το πάω και. Είναι γαλλική συνταγή αυτή. Μανιτάρια σωτέ. Όχι, δεν θα έλεγα. Απλά είναι ένα μανιτάρι το οποίο το έχουμε σωτάρι και το έχουμε ονομάσει μανιτάρι σωτέ. Το κάνουν παντού δηλαδή. Το κάνουν παντού. Θα έλεγα δεν είναι. Εμείς όμως θα το κάνουμε καλύτερα. Εννοείται, θα το κάνουμε καλύτερα. Και πιο εύκολα. Ναι. Άσε να φανταστώ. Μ' αρέσει. Αυτές τις συνταγές από εδώ και πέρα μας δείχνεις γρήγορα, εύκολα, τσακ μπάμ, αλλά πολύ υγιεινά και θρεπτικά γιατί τις θέλουμε. Καλοκαιριάζει. Να φανταστώ θα χρησιμοποιήσουμε μανιταριά. Είσαι πάρα πολύ καλή. Είμαι ρε παιδί μου, ναι, ώρες και εγώ εκπλήσωμαι με μένα. Και τι μανιτάρι πήρες? Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα μανιτάρι. Πήραμε το κλασικό το μανιτάρι το λευκό. Η συσκευασία έξω τα γράφει σαμπινιόν. Που σημαίνει στα γαλλικά μετάφραση μανιτάρι. Αυτό είναι όλο. Απλά, αν θέλετε, βγάλετε τη φλούδα. Αν θέλετε, μην τη βγάλετε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το κοτσάνι χρειάζεται, το πετάμε. Και απλά χοντροκόβουμε το μανιτάρι. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Δεν το πλένουμε με νερό. Αν το πλένουμε με νερό, το μανιταράκι θα χαλάσει γρήγορα, θα τραβήξει νερό και θα αλλάξει όλη η δομή του μανιταριού. Απλά το ξεφλουδίζουμε και ναι. Είναι καθαρό. Είναι εντάξει. Αυτά είναι καλλιέργεια. Φυτρώνουν πάνω σε μεγάλες μπάλες από άχυρα. Mm. Δεν είναι με στα χώματα ούτε. Το μανιτάρι είναι μύκητας. Είναι μύκητας. Οπότε αν πάρει κάποιο μύκητα θα χαλάσει αμέσως. Φαίνεται, μην το φοβάστε. Όχι νερό λοιπόν και υγρασία. Όχι νερό και υγρασία. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε βούτυρο εδώ. Η συνταγή γράφει ματζουράνα και θυμάρι φρέσκο. Δεν βρήκα οπότε. Είχα εγώ αποξηράνει και το είχα ανακατέψει να αποξηραμένα. Σκόρδο έχουμε βάλει το εσωτερικό. Πιπέρι και αλάτι. Λεμόνι θα βάλουμε και το ξύσμα και το χυμό μέσα. Κρεμμύδι φρέσκο το οποίο το έχουμε μοιράσει στα δύο κλασικά, το πράσινο και το λευκό mm-hmm. μέρος. Τυρί φέτα. Εδώ έχουμε παρμεζάνα τυρί στην οποία έχουμε βάλει μέσα λίγο corn flour. Γιατί? Γιατί στο τηγάνι μέσα, όταν θα θέλω να κάνω την παρμεζάνα, το chips παρμεζάνα που θα κάνω, το άμυλο θα τραβήξει λίγο το λάδι που θα βγάλει παρμεζάνα. Και θα ξεκολλήσει πιο εύκολα από το τηγάνι. Mm-hmm. Και το έχεις. Είναι τριμμένη. Είναι τριμμένη παρμεζάνα. Τριμμένη παρμεζάνα, ναι. Και έχεις βάλει λίγο. Λίγο άμυλο. Λίγο άμυλο. Λίγο του κουταλιού. Ωραία. Ελαιόλαδο. Νεράκι. Λίγο νερό, αν χρειάζεται να το δούμε. Και εδώ έχουμε ένα-δύο μπισκότα που έχουμε φτιάξει από παρμεζάνα που είναι έτοιμα, τα οποία θα βάλουμε μέσα τα μανιτάρια μετά να τα δοκιμάσουμε. Το λένε chips από παρμεζάνα αυτό. Κράκερ. Το λένε και έτσι. Το λες όπως θες, το λες chips, φωλιά. Το λες κράκερ, το λες φωλιά, αν δώσεις το σχήμα της φωλιάς, mm-hmm. όπως θέλεις. Τέλειο είναι. Μπορεί να το πεις τουίλ, άμα δώσεις το σχήμα του κεραμιδιού, λέγεται τουίλ. Τουίλιου νόμιζα θα μας πεις, αλλά τελικά δεν είναι, γιατί το χρώμα παραπέμπει. Δηλαδή η ονομασία αλλάζει ανάλογα το σχήμα. Εντάξει. Ξεκινάμε. Άρα το σχήμα μετράει. Έλα, εντάξει, έλα, παιδά. Νομίζω ότι μετράει. Εντάξει, παίρνω τη θέση μου. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα και θα τσιγαρίσουμε τα μανιτάρια. Όσο τσιγαρίζουμε τα μανιτάρια. Παράλληλα, έχουμε άλλο ένα τηγάνι εδώ μπροστά, στο οποίο θα δείξουμε πώς θα κάνουμε το chips από την παρμεζάνα. Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Μάλιστα, μου λένε μάλιστα. Και λίγο ελαιόλαδο. Είσαι κι εσύ καταπιεσμένος. Τι να κάνεις. Λες. Ναι. Τι θέλεις να σε ακούνε για να σε πειράζω. Λοιπόν, μανιταράκι μπόλικο. Έχουμε και παρέα. Γεια σου, δεν ξέρω πώς σε λένε. Θα μου πεις όμως το όνομά σου. Μυρίζουν τα φαγητά του Θεού, έρχεται ο κόσμος. Έχουμε κόσμο. Πραγματικά το σπίτι μας είναι γεμάτο. Μα πες μου ποιος είσαι που έχεις ένα τόσο φωτεινό προσωπάκι. Με συγχωρείτε που σας αφήνω λίγο αγόρια. Αλλά βρήκα ένα άλλο αγόρι. Θα μου πεις το όνομά σου. Τέλεια, Γιάννη, εντάξει. Είμαι η Ιωάννα. Χάρηκα πάρα πολύ.
είστε πάρα πολύ είναι όμορφος. Σαν σφουγγάρι, το έχει πει ο Θεός, επανειλημμένα το μανιτάρι. Όχι. Θα τραβήξει. Επιλέγει πάντα να σας δείξει συνταγές με λίγο ελαιόλαδο, γιατί είναι πιο υγιεινό. Ρουφάει το σφουγγάρι, οπότε συμπληρώνει αν χρειαστεί. Όσο χρειάζεται. Έβαλε και μπόλικα εσύ. Έβαλα μπόλικα μανιτάρια, γιατί αυτά τώρα είναι τεράστια, αλλά όταν αρχίζουν και μαγειρεύονται. Μαζεύουν. Θα μαζέψουν πάρα πολύ, θα μείνει ούτε το μισό μανιτάρι με στην κατσαρόλα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε και ανακατεύουμε. Και αν χρειαστεί, ξαναβάζουμε κι άλλο λάδι. Το βούτυρο τώρα θα το βάλουμε σε δύο μέρη. Θα βάλουμε ένα μέρος βούτυρο στην αρχή και ένα στο τέλος. Στην αρχή θα μπει για να κάψει και να μυρίσει. Στο τέλος για να δέσει τη σάλτσα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ανακατεύουμε. Ακόμα λίγο λάδι θα βάλουμε. Έλα, στέλιο μου. Και τώρα θα βάλω και το σκόρδο μέσα. Γίτσες. Λοιπόν, τέλεια. Και το σκορδάκι. Για να δώσει άρωμα, έτσι. Μία σκελίδα έβαλε. Μία σκελίδα σκόρδο, είναι αρκετή. Αν τώρα η Ιωάννα μου είσαι καλεσμένο το βράδυ και θέλω να του κάνει μανιτάρια. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να αποφύγω το σκόρδο και τη σκελίδα του. Νομίζω καλύτερα. Ναι. Δεν βάζουμε καθόλου σκόρδο. Αλλά αν βγάλουμε το εσωτερικό, έχει αυτή την ωραία μυρωδιά. Η κακή μυρωδιά είναι στο εσωτερικό, μέσα το πράσινο, το κλωναράκι που βγάζουμε, που το πετάμε. Βλέπετε σιγά σιγά αρχίζουν τα μανιτάρια και κάθονται. Θα βάλουμε τώρα το μισό βούτυρο μέσα. Είναι μια γρήγορη συνταγή όμως. Πολύ. Είναι και θρεπτική και πολύ υγιεινή. Το μανιτάρι γενικά είναι full σε πρωτεΐνη. Full σε πρωτεΐνη. Τι άλλο έχει ο Άννα? Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει και με τις φυτικές ίνες. Αλλά ιδίως ιδιαίτερα πρωτεϊνούχα τροφή θα λέγαμε το μανιτάρι σε όλες τις εκδοχές του. Εντάξει, όσο λιγότερο βούτυρο βάλεις, τόσο πιο καλά είναι, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, κρεμμυδάκι. Βάζεις το λευκό πρώτα, το λευκό μέρος του κρεμμυδιού, για να το τσιγαρίσουμε. Το άλλο θα το κρατήσεις απλά για το άρωμα. Το άλλο θα το βάλουμε στο τέλος, ομό. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε και τσιγαρίζουμε. Μου σχοβολάει ο τόπος. Τώρα θα αρχίσει να λιώνει και το βούτυρο, το οποίο το έχω ξαναπεί, άμα αρχίσει και καίγεται, θα βγάλει αρώματα από φουντούκι. Mm. Και θα δώσει έτσι ένα πολύ ωραίο βαρύ άρωμα στα μανιτάρια. Που το θέλουμε. Που θέλουμε, ναι. Τώρα αυτό θεωρείται μεζές, δηλαδή είναι μια συνταγή ορεκτικό. Ορεκτικό. Ωραία. Στη μέση. Και συνοδεύεται. Στη μέση. Του τραπεζιού. Όχι, προλάβει λοιπόν. Και συνοδεύεται τώρα και με παρέες στο μπαλκονάκι σας, στη βεράντα σας, με το κρασάκι σας. Έτσι σαν μεζές. Καθαρά είμαστε, δεν πειράζει πάλι μέσα. Είναι ωραίο καθ' το μεζές το σοτέτο. Το μανιτάρι, ναι. Επειδή υπάρχουν πολλές ποικιλίες, αν διαλέξουμε τα στρογγυλά, τα πιο μικρά, πάντα φρέσκο και κονσέρβα. Όχι, όχι, αποφύγει τις κονσέρβες, δεν έχουν καμία σχέση και στη γεύση. Έχουν βάλει τόσα συντηρητικά οι παρασκευαστές για να διατηρηθεί αυτό το μανιτάρι, το οποίο. Αλλοιώνει τη γεύση και τις ουσίες τελικά τις θρεπτικές του μανιταριού. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι φτηνά, είναι πολύ οικονομική η πρόταση στο μανιτάρι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αρχίζει και μυρίζει τώρα και το βούτυρο. Αν διαλέξουμε τα μικρά, τα βάζουμε ολόκληρα. Ναι, δεν χρειάζεται κόψουμε το μικρό μανιτάρι, άμα είναι μικρά. Και μην πάρουμε τα πλευρότους, τα πλευρωτά τα μανιτάρια, γιατί αυτά είναι για άλλο πράγμα. Παλεύουν πολύ για σκάρα, για τηγάνι, γρήγορο ψήσιμο. Αυτό που είναι ένα μαγειρευτό με μανιτάρι, θες μεγάλο μανιτάρι για να έχει. Ωραία. Και ψαχνό, να έχει βέβαια. Μπράβο. Κορμάκι να ετοιμάσει. Ωραία. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Δυνατή φωτιά, να κατέβει συνεχώς. Εσείς βλέπετε και την κάρτα με τα υλικά. Λίγο νερό, μπορεί να μην χρειάζονταν νερό. Τώρα χρειάζεται λίγο νεράκι. Πώς το καταλαβαίνεις ότι σου ζητάει νερό το φαγητό σου? Βλέπω ότι έχει αρχίσει η Ιωάννα και τσιγαρίζεται επικίνδυνα, θα έλεγα. Δηλαδή ότι αρχίζει να καίει το μανιτάρι, δεν παίρνει άλλο τσιγάρισμα και δεν έχει βγάλει γράμμα στο φαγητό. Δεν προσθέτεις λάδι, βάζεις το νεράκι. Όχι, για να αυγατήσει. Πια θέλουμε νερό για να μαγειρευτεί και να μαλακώσει λίγο ακόμα το μανιτάρι. Τέλεια. Τώρα θα βάλω λάδι πιπέρι, πάντα δυνατή φωτιά. Θα βάλω λίγο καλατάκι, λίγο πιπέρι. Πιπέρι μπόλικο θα ήθελα. Ωραία. Το σηκώνει το πιπέρι σου λοιπόν, το μανιτάρι. Αλάτι θα βάλουμε πιο λίγο, γιατί θα βάλουμε τη φέτα το μανιτάρι. Και είναι εκεί η παρμεζάν από κάτω. Α, θα σπάσεις και φέτα λίγη μέσα. Φέτα. Η φέτα και θα δέσει τη σάλτσα. Θα δέσει την ωραία οξύτητα που έχει φέτα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω κάτι που θυμήθηκα. Ναι. Είδα μια φίλη μου γειτόνισσα, καλή της ώρα, που έλιαζε παιδιά το αλάτι. Το έλιαζε. Το έλιαζε. Και ξαφνικά βλέπω πάνω κούκκου αλατιού και πάω και. Το αγοράζουν το αλάτι, λέει, πολλοί άνθρωποι, για να έχει πιο μεστή και πιο χοντρό, έτσι, πιο μεστή γεύση και το λιάζουν να φύγει η υγρασία. Και εγώ πρώτη φορά. Είναι ανθός αλατιού, αυτό που μαζεύει στα βράχια και το κάνουν έτσι για να αποξηδανθεί, να φυλατωθεί και να είναι έτοιμο για μαγείρευμα. Και έχει ωραία γεύση. Ναι, και πολύ πιο υγιεινό, δεν είναι καθόλου επεξεργασμένο. Και πολύ πιο ακριβό αν το βρίσκεις στο εμπόριο. Τι λες.
Το κανονικό το σωτέ δεν έχει μέσα φέτα. Αυτά που θα προσθέσεις από εδώ και πέρα είναι τσαχπινιές δικές σου. Κοίτα, Ριστέλιο μου, το σωτέ τώρα είναι μια ονομασία. Απλά οτιδήποτε σωταρισμένο. Μετά από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Τις πινιγές δηλαδή, του. Μπράβο. Μυρωδικά, να βάλουμε αλκοόλ, να βάλουμε ζωμούς, να μαγειρευτεί. Είναι πολύ ανοιχτό. Αλκοόλ, okay. Τι θα μπορούσες να βάλεις, μπύρα, κονιάκ, ας πούμε. Κονιάκ, πάρα πολύ. Κονιάκ με το μανιτάρι ταιριάζει απίστευτα. Ωραία. Ουίσκι. Άρα τους βίνεις τύπου. Ναι, τους βίνεις, τους βίνεις. Όπως βάλω νερό, να βάζεις ή κονιάκ ή ουίσκι, ταιριάζει πάρα πολύ. Ένα σφινάκι, ας πούμε. Μπράβο, ένα σφινάκι, στα ίσα. Λοιπόν, αρχίζει τώρα και έχει μαλακώσει το μανιτάρι τόσο όσο, δηλαδή να είναι τραγανό στο στόμα και να μην είναι ομό. Εδώ τώρα σε αυτή τη φάση θα βάλω μέσα τη φέτα. Για να δέσει η σάλτσα σου και να. Για να δέσει να... και θα δώσει μια πολύ ωραία γεύση η φέτα. Άρα ρυθμίζεις και το αλάτι που θα ρίξεις, mm-hmm. γιατί θα βάλεις και τη φέτα, να μην σου βγει. Ακριβώς. Λίσσα. Ωραία. Και τι άλλο μείνει, Ιωάννα, ξύσε λίγο, λίγο ξύσμα μέσα. Τι άλλο μένει, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Ωραία. Λίγο. Ακόμα λίγο. Okay. Τέλεια. Άλλα 3 λεπτάκια και είμαστε έτοιμοι. Λυμμονή. Αν χρειαστείς και επιπλέον χρόνο. Έχουμε. Στο επόμενο μέρος μπορούμε να συνεχίσουμε. Σε φέραμε γιατί, εδώ. Νομίζω να με φτάνει. Έχει μείνει η παρμεζάνα και θέλουμε να το δούμε πώς θα φτιάξουμε chips ή φωλιές. Θα κάνουμε απλά ένα διάλειμμα. Μυρίζει ωραία, το λεμόνι, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά για χτες. Να δοκιμάσουμε. Χίλια συγγνώμη τώρα τρώω φλασιές. Για το λεμόνι, διάβγεια. Μην του λες χρόνια πολλά, έχει φέρει παστάκια και δεν μας κέρασε. Δεν θέλω τέτοια, Κωνσταντίνε. Έχω κάνει ολόκληρο πρόλογο για σένα. Έχει παστάκια. Αλήθεια. Μα μην λύγει, μίλα μας, να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε εδώ. Δεν έχει. Θα τα φάγανε σίγουρα έτσι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Δεν κράτησε τίποτα για μας. Το καλό μεσημέρι δεν είναι στην καρδιά σου. Είναι. Και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θέλετε να πάμε σε break ή να δείξουμε πώς είναι η παρμεζάνα θα τώρα. Στο επόμενο μέρος, μετά από σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, έχει και συνέχεια. Άλλες τσαχπινιές στο επόμενο μέρος χρησιμοποιώντας την παρμεζάνα σαν πρώτη ύλη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Πάντα στην κουζίνα με το Θέμο. Έχουμε φτιάξει μανιτάρια σωτέ. Σας ενημερώνω αν τώρα ήρθατε και συντονιστήκατε στη δική μας τηλεοπτική παρέα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος, θα μας φτιάξει κάτι μαγικό. Το έχουμε δοκιμάσει σε καλά εστιατόριο. Εστιατόριο, ήρθε η στιγμή να το μάθουμε να το κάνουμε στην κουζίνα μας. Πολιτικό είναι. Ποιο, το σαρδάμ, ανθρώπινο. Και μη τηλεοπτικό. Λοιπόν, θα δείξουμε πώς θα κάνουμε τσίπς παρμεζάνας. Το έχω δοκιμάσει και μάλλον τυρί, δύσκολα. Οπότε μην πάνε να αλλάξετε την παρμεζάνα με κάποια γραβιέρα ή κάτι άλλο που έχετε σπίτι. Η παρμεζάνα δεν ξέρω τα συστατικά ακριβώς που έχει μέσα που έχουν βάλει αυτοί οι φίλοι μας Ιταλοί, αλλά είναι τέλειο για να κάνεις ένα πολύ ωραίο chips στο τηγάνι. Λοιπόν, και αυτό δεν ξέρω γιατί σβήνει το άτιμο. Μας τα χαλάει συνέχεια. Πάντως έχει αρχίσει τώρα που προσπάθησα να ανακατέψω, έχει αρχίσει και χυλώνει και δημιουργείται έτσι μια πολύ ωραία. Τα μανιτάρια μας είναι σχεδόν έτοιμα. Πώς θα την πω τώρα, δεν τη λέω σάλτσα, πώς θα την πω, να την πω. Ζωμπόνια σάλτσα, μια χαρά το λες. Λοιπόν, τέλεια. Και τα μανιτάρια είναι έτοιμα, απλώς πριν τα σερβίρουμε θα βάλουμε φρέσκο κρεμμύδι και τα μυρωδικά μας τελευταία στιγμή. Εδώ έχουμε ένα τηγάνι τώρα το οποίο το έχουμε στη φωτιά, τέλεια, πολύ ωραία. Θα αλλάξουμε θέση, θα το βάλουμε εδώ, συγγνώμη για τις κάμερες αν σας χαλάω. Εδώ είμαστε. Πριν δούλευε, τώρα δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δουλεύει, να το. Τέλεια, πολύ ωραία. Είναι επαγωγικές οι εστίες και αν δεν πατάει καλά, και εδώ τώρα διαλέγεις ένα μικρό σκεύος. Ματέψα όλο εδώ πέρα πριν. Παραλαβώ. Παίρνει πρωτοβουλίες. Ναι, πες του σκεύους ότι εδώ κάνεις κομμάτι εσύ. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Τώρα έχει ανάψει. Έχει ανάψει, είναι έτοιμο. Χρειαζόμαστε ένα τηγάνι, να είναι αντικολλητικό, να είναι καλά καινούριο. Αν τυχόν το τηγάνι έχει παλιώσει τέλειο, θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Ίσα-ίσα όμως να το λαδώσουμε, θα τα αφήσουμε να κάψει πάλι καλά και μετά θα γίνει σαν αντικολλητικό. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Αν μπορεί να δείξει κάμερα κοντά στο τηγάνι. Τέλεια, πολύ ωραία. Το έχω αφήσει να κάψει καλά. Θα βάλω με το ένα χέρι παρμεζάνα, την οποία την έχω λιώσει με. Την έχω ανακατέψει με λίγο άμυλο και αμέσως θα αρχίσω να ανακατεύω, να πάει το τυρί παντού. Δεν θέλουμε να κάτσει πολύ τυρί το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή κάπου μαζεμένο τυρί μαζί, γιατί θα λιώσει, θα γίνει πολύ χοντρό το τσίπς και δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ. Οπότε, πες μας λίγο τι έχεις βάλει μέσα σε αυτό το μείγμα. Έχεις περάσει από το blender ή το. Από το αν drifty. Έχουμε ένα καλό blender, θα λιώσει μια χαρά το. Το τυρί μας. Το τυρί μας. Αλλιώς το drifty και μόλις το τρίψουμε, ελάχιστο corn flour, ίσα-ίσα λίγο. Ωραία. Περιμένουμε λίγο ακόμα να ζεσταθεί. Τέλεια.
Μικρή ποσότητα χρειάζεται. Ίσα-ίσα, λίγο-λίγο. Αν κάτσει παραπάνω, δεν θα ξυλοποιηθεί ποτέ. Άμα βάλεις μεγαλύτερο τηγάνι, αντίστοιχα προσθέτεις την ποσότητα σε όλο τον πάτο. Εννοείται. Και γίνεται πιο μεγάλη η φωλιά σου. Αυτό ακριβώς. Λέμε εμείς. Το σχήμα αυτό για τη φωλιά που ίσως το έχουν δει κάποιοι φίλοι που μας το σερβίρουν σε εστιατόρια και μέσα βάζουν λαχανικά και κάνουν σαλάτα. Μπορείς να βάλεις μια σαλάτα, οτιδήποτε. Πώς το δίνεις αυτό το σχήμα και σηκώνεται έτσι. Θα το βάλουμε μετά σε ένα πιατάκι, θα το δείτε. Δηλαδή όπως είναι ζεστό, πριν κρυώσει, έτσι κάνουν οι Γάλλοι. Έτσι κάνουν οι Γάλλοι και τα τουίλ. Είναι ζυμαράκια τα οποία τα ψήνεις και τα βγάζεις κατευθείαν, βάζεις τα χέρια σου μέσα στο φούρνο και του δίνεις αμέσως στο σχήμα μέχρι να παγώσει. Δηλαδή όταν ακόμα ζεστό, αυτό μόλις κρυώσει γίνεται αμέσως άκαμπτο και σπάει, θρηματίζεται. Έτσι ακριβώς είναι το γεγονός. Λιώνει η παρμεζάνα με το άμυλο που έχεις βάλει μέσα στο τηγάνι σου. Περιμένουμε τώρα. Εντάξει, εδώ τώρα το καημένο το μάτι κοιμάται λίγο. Θα ξυπνήσει όπου να είναι. Είναι δύσκολη ώρα η ώρα του μεσημεριού. Άστα να πάνε. Είναι μικρό το σκεύος και δεν πατάει καλά πάνω στην κουζίνα. Αρχίζει όμως, βλέπετε την κινητικότητα σιγά, μέσα της παρμεζάνας. Αυτές οι φωλίτσες είναι πολύ ωραίες. Απλά πρέπει να σερβίρουμε κάτι λαμινούτι, δηλαδή τη τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί να μείνει κάτι σερβιρισμένο για παραπάνω από μερικά λεπτά. Γιατί? Θα πανιάσει και θα γίνει χάλια, θα χάσει την έγκλη του τραγανού. Το κρίσπι που θέλουμε. Πρώτη φορά με θρησκευτική βλάβη όλοι στεκόμαστε πάνω από ένα τηγάνι και κοιτάμε. Περιμένοντας τη φωλιά να φουσκώσει. Λοιπόν, μπορούμε να μην τους δώσουμε και σχήμα καθόλου, απλά μόλις εξελοψηθεί να τη θρηματίσουμε και να τη βάλουμε πάνω από τη σαλάτα και τα μανιτάρια. Έχει εξαιρετική γεύση. Αν θέλουμε να το κάνουμε λίγο με πιο χοντρή στρώση και ρίξουμε τώρα λίγο από πάνω, είναι λάθος. Θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι και εδώ έχει πέσει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, γιατί δεν είχε κάψει καλά το τηγάνι για να πάει παντού και έμεινε εκεί και. Δεν πειράζει, θα το φάω εγώ αυτό που έχει πέσει παραπάνω. Okay. Δεν με χαλάει, μοσχοβολάει βέβαια η παρμεζάνα. Ναι, μυρίζει πάρα πολύ. Γεύση, εγώ τσίπησα λίγο από αυτό, στο χάλωσα ελαφρώς στην ακρούλα. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Κάτσε λίγο, ρε. Λοιπόν, το πυρουνάκι τώρα δεν είναι καλός φίλος για τα αντικολλητικά τηγάνια. Αυτό είναι πυρήμαχο. Καλά, το λέω. Πυρήμαχο λέγεται. Ναι, πώς λέγεται. Όχι. Και... αντικολλητικό. Ναι, αντικολλητικό, αλλά πώς θέλει για αυτό το υλικό. Αν θεωρήσει ένα πυρήμαχο σκεύο. Ναι. Νόμιζα ότι είναι ισχύ μόνο για τα πυρέξ. Το γυάλινο. Κάπως λέγεται, μωρέ. Κεραμικό. Α, ω, εντάξει, περίμενα. Τι τροπή. Κεραμικό. Και το συγκεκριμένο με το πυρούνι δεν χαράζεται. Αν έχω όμως ένα. Αντικολλητικό. Αντικολλητικό, απλά αυτά τα μαύρα τα τηγάνια. Τα πυρουνάκια. Τα μαρίζει, εγώ παίρνω και κάνω στου παγερόπτε μου. Ή βολεύει για να γυρίσει κάτι, να ξεκολλήσει κάτι. Ένα σουβλάκι. Τα καλαμάκια, τα σουβλάκια. Το ξυλάκι. Αλήθεια. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εδώ που είναι λίγο πολύ λεπτό, βλέπετε που σηκώνεται. Πάρα πολύ εύκολα. Εδώ που έχει πέσει παραπάνω, δεν σηκώνεται. Άρα θες να είναι λίγο. Παίρνει πολύ λίγο. Ίσα-ίσα να πέσει. Περιμένουμε ακόμα λίγο. Από την κάτω μεριά βλέπουμε ότι σιγά-σιγά ροδίζει. Ροδίζει και σε λίγο ξεκολλάει. Αλλά ξαναλέω, εκεί που είναι πολύ βαρύ, δεν σηκώνεται καθόλου. Πρέπει να είναι πολύ λεπτό για να μπορέσει να το σηκώσουμε. Το ξεκολλήσω λίγο με το πυρούνι, να το βοηθήσω λίγο. Και μετά θα βάλω τα χέρια μου. Να δοκιμάσω λίγο μανιτάρι. Εννοείται. Θα πέσω κάτω. Αλλά δεν είμαστε ολοκληρωμένα. Βάλε ένα πιατάκι και βάλε λίγο κρεμμυδάκι και λίγο. Επειδή το κρεμμυδάκι δεν το αγαπάω, ήθελα να πάρω έτσι από μέσα στην κατσαρόλα. Το έχω κάνει εικόνα όσο το τρώω. Δεν καίγομαι. Αν το πει πολύ δυνατά, το πιστεύει κιόλα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το γύρισε τούμπα να ξεροψηθεί και από την άλλη πλευρά. Τέλεια. Και είναι έτοιμο. Πρέπει να βγει τώρα από το τηγάνι και πάμε αμέσως σε ένα σκεύος που έχω δίπλα. Εδώ. Θα πάρει το σχήμα του. Τέλεια. Εδώ μέσα. Να ρίξω εγώ λίγο ακόμα. Ρίξω ακόμα λίγο. Όπα, πάρω το πιάσω το τηγάνι, σήκωσε εδώ και μπράβο. Ανάδεσαι το παντού. Αυτό ακριβώς. Ναι, κόλλησα. Άργησα. Πρέπει να το κάνεις σε δευτερόλεπτα. Θέλει πολύ γρήγορα. Με το ένα χέρι ανακατεύουμε, με το άλλο χέρι ρίχνουμε την παρμεζάνα. Πολύ νόστιμο το μανιτάρι. Λοιπόν, αρχίσω εγώ να στείνω σιγά σιγά το πιάτο μας. Ναι, φτιάξω το πιάτο σου. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσει αυτό το τραγανό τσίπς παρμεζάνας, έτσι όπως ωραία έπεισε στα προηγούμενα. Και πάνω θα βάλεις μανιτάρια σωτέ. Αυτό ακριβώς. Θα βάλουμε ένα κομμάτι εδώ. Θα βάλουμε μερικά μανιτάρια. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, τα μανιτάρια είναι έτοιμα. Στο τέλος αφήνουμε το κρεμμύδι το φρέσκο, το οποίο. Θα το βάλεις όλο, εγώ θέλω. Θα σου κρατήσω αρκετά και λίγο. Εντάξει, τώρα έγινε η ζημιά. Θα σου κρατήσω. Περίμενε. Λοιπόν, κρατάμε λίγο στην παρουσιάστριά μας. Λίγο άνευ. Δεν κρατάς και λίγο στον παρουσιαστή, χωρίς κρεμμύδι. Χωρίς κρεμμύδι. Τι τα θες τα κρεμμύδια, Χριστιανέ μου. Βάλε το πιάτο που θα σερβίρεις, να το φας εσύ μετά και το υπόλοιπο πέτατο το κρεμμύδι. Σε καταπιέζει. Λοιπόν, περιμένετε, αφήστε να το κάνω εγώ όπως θέλω. Βάλω εδώ κρεμμύδι. Θα κρατήσω χωρίς κρεμμύδι για θέλω να σας δει να δοκιμάσετε. Αποφασισμένο σε βλέπω. Θυμωμένο δεν πιστεύω να σε βλέπω. Έχετε κάνει.
Είσαι υπέροχος, αλήθεια. Λοιπόν, εδώ. Ευχαριστούμε. Και τι κάνω, θα φέρω την κατσαρόλα μπροστά μου για να μπορώ να δουλέψω. Εδώ, κατά τα Ιωάννα. Τι πετυχημένα που έκανα τη φωτιά. Και τελειώνουμε με φρέσκο κρεμμύδι. Εδώ. Μυρωδικά. Ταιριάζει πάρα πολύ με το θυμάρι η ματζουράν και η ρίγανη. Πολύ ωραία. Αν έχουμε φρέσκο, να βάλουμε φρέσκο. Εννοείται, το φρέσκο δεν έχει καμία σχέση. Πολύ ωραία. Με τι μούτρα θα τα αφήσεις τέλειο. Εδώ, πολύ ωραίο. Σε μια άκρη και θα φτιάξω άλλο. Έλα. Τέλεια. Μπράβο, με το ένα χέρι το τσιγάρο, με το άλλο το παρμεζάνο. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπεγλέρι. Μπράβο, Στέλιο. Με κοροϊδεύετε. Πέτα το πάνω του. Αυτό ακριβώς, εκεί μην βάλεις παραπάνω. Έχεις βάλει ήδη πάρα πολύ. Πώ σου γίνεται, Στέλιο. Μα το θέλω, μπαμπάτσικο. Ναι, μπαμπάτσικο, αλλά μετά δεν γίνεται λεβέντι μου, τον μπαμπάτσικο. Εγώ πάντα στο φάπ του Στέλιο λίγο. Λοιπόν, θέλουμε λίγο τυράκι από πάνω. Σκέτο. Παιδιά, πόσο ωραία μυρίζει παρμεζάνο όταν καίγεται. Σκοβολάει όντως. Πολύ νόστιμο. Είμαστε όμως μερακλείδες, ε! Λίγο λεμονάκι από πάνω. Ευχαριστώ για το ωραίο πλάνο, γιατί... Τέλεια. Και λίγο αλατάκι. Αν έχουμε χοντρό αλάτι, χοντρό αλάτι. Άνθος, λέει. Άνθος αλάτι, μπράβο. Θέμο, μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Δοκιμάστε το, είναι αρκετά εύκολο.